Θα συνδεθούμε σε λίγο με τη Μάνδρα, όπου έχουμε σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά σε σύνδεση με τον Νίκο Μισήρη. Πρώτα όμως να πάμε στο δυστύχημα με το ελικόπτερο στα Σπάτα, στο οποίο έχασε τη ζωή του νεαρός τουρίστας από τη Βρετανία. Το θύμα παρασύρθηκε από τον έλικα του ελικοπτέρου και τραυματίστηκε θανάσιμα. Κατεπίγουσα έρευνα διέταξε η εισαγγελέας προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες της τραγωδίας. Κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για το δυστύχημα που στήχησε τη ζωή στον 22χρονο Βρετανό, διέταξε η προϊσταμένη της εισαγγελίας πρωτοδικών Αθηνών. Ο 22χρονος Τζακ πλησίασε παραπάνω από όσο επιτρέπεται το στροφείο της ουράς μετά την προσγείωση του μισθωμένου ελικοπτέρου που τον μετέφερε στην Αθήνα από τη Μύκονο. Τραυματίστηκε θανάσιμα ενώ σε μικρή απόσταση, σε δεύτερο ελικόπτερο, επιβαίνουν οι γονείς του. Πλησίασε στην ουρά του ελικοπτέρου γιατί ήθελε να βγάλει μια φωτογραφία selfie, αναφέρουν βρετανικά μέσα. Οι συνθήκες θανάτου του διερευνώνται, καθώς η αποβίβαση στα ελικόπτερα διέπεται από αυστηρούς κανόνες ασφαλείας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, εξ όσων έμαθα, επέστρεψε πίσω στο αεροσκάφος για να βγάλει φωτογραφία και προσέγγισε χωρίς να γνωρίζει την επικίνδυνη περιοχή που απαγορεύεται να προσεγγίζεις και επικεντρωμένος στη διαδικασία του self-photo έπαθε το ατύχημα. Βρετανός τουρίστας σκοτώθηκε με το ελικόπτερο του τρόμου όταν αγνόησε το σήμα κινδύνου θέλοντας να βγάλει μια σέλφι. Για τραγωδία κάνουν λόγο οι ελληνικές αρχές. Ο πιλότος συνελήφθη μαζί με δύο τεχνικούς εδάφους και αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς να απαγγελθούν κατηγορίες, καθώς κρίθηκε πως θα πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί η εισαγγελική έρευνα. Η οικογένεια του 22χρονου είχε έρθει για διακοπές στη λατρεμένη τους Ελλάδα και προτίμησαν για την επιστροφή τους από τη Μύκονο να μισθώσουν ελικόπτερα. Το παιδί απομακρύνθηκε ασφαλώς με συνοδό όσο επιβραδύνονταν τα στροφεία και μετά έφυγε από εκεί που είχε απομακρυνθεί και επέστρεψε πίσω προς το ελικόπτερο σε χώρο που προφανώς δεν ήξερε ότι υπάρχει κίνδυνος. Μέσα ενημέρωσης από τη Βρετανία αναφέρουν πως ο 22χρονος και οι συγγενείς του στη συνέχεια θα επιβιβάζονταν μαζί με την παρέα του σε ιδιωτικό αεροσκάφος για να επιστρέψουν στην Αγγλία. Ήταν μια ομάδα η οποία προσπάθησε να βγάλει selfie ή κάτι τέτοιο, ας πούμε, αλλά και αυτό ακόμη δεν μπορεί να γίνει. Ένας ευπόρος Βρετανός τουρίστας 21 ετών σκοτώθηκε αφού χτυπήθηκε από έλικα ελικοπτέρου μπροστά στα μάτια του αδελφού του στην Ελλάδα, καθώς έβγαινε από το ιδιωτικό αεροσκάφος με τα αδέλφια του, επιστρέφοντας από τη Μύκονο στην Αθήνα. Το σπάνιο αεροπορικό δυστύχημα διερευνάται, καθώς πρέπει να απαντηθεί αν είχαν δοθεί οδηγίες ασφαλούς αποβίβασης στους επιβάτες και για ποιο λόγο, αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, ο 22χρονος κινήθηκε προς την ουρά του ελικοπτέρου. Είναι δυνατόν να γίνει αποβίβαση ή επιβίβαση σε ελικόπτερο με λειτουργούντες τους κινητήρες, εφόσον υπάρχει άνθρωπος ειδικός στο έδαφος που επιβλέπει τη διαδικασία. Εκτιμώ ότι στην προσπάθεια να βγάλει φαλή φωτογραφία με φόντο το ελικόπτερο, να πλησίασε ακόμα περισσότερο και έγινε το μοιραίο. Πατέρας του θύματος είναι στέλεχος ένα από τα μεγαλύτερα θεματικά πάρκα του Κέντ και ο θάνατος του γιού του έγινε πρώτη είδηση το πρωί στα μεγαλύτερα διαδικτυακά μέσα της Αγγλίας. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει και εμείς ξεκινάμε τη δική μας προετοιμασία, ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Πρώτο βήμα. Καθαρίζουμε ξερά χόρτα, φύλλα, πευκοβελόνες και κλαδιά και απομακρύνουμε έφλεκτα υλικά σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων γύρω από το σπίτι μας, για να δημιουργήσουμε μια αντιπυρική ζώνη. Δεύτερο βήμα. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να έχουν 3 μέτρα απόσταση από το έδαφος και μεταξύ τους. Ακόμη, τα κλαδιά πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 5 μέτρα από το σπίτι και σε καμία περίπτωση να μην ακουμπούν πάνω του. Τρίτο βήμα. Καθαρίζουμε την κεραμοσκεπή από ξερά φύλλα και πευκοβελόνες και σιγουρευόμαστε ότι οι υδροροές μας είναι μεταλλικές και καθαρές από φύλλα. Τέταρτο βήμα. Βεβαιωνόμαστε πως οι πυροσβεστήρες μας είναι σωστά συντηρημένοι. Πέμπτο βήμα. Φροντίζουμε να έχουμε λάστιχο ποτίσματος με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Τελευταίο, αλλά και πιο σημαντικό βήμα από όλα. Δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.